Στην υπόθεση Λιγνάδη τώρα, βολές κατά πάντων εξαπολύει ο συνήγορος του σκηνοθέτη Αλέξης Κούγιας, ο οποίος με γραπτή επιστολή του προαναγγέλει νομικές ενέργειες ακόμη και κατά δικαστικών λειτουργών. Την ίδια ώρα, στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή της, μετά τη σύλληψη και προφυλάκηση Λιγνάδη, υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε λόγο για επικοινωνιακό λάθος εκ μέρους της, υπερασπίστηκε όμως την τοποθέτηση Λιγνάδη στο Εθνικό. Για τέταρτη ημέρα στις φυλακές της Τρίπολης, σε αυτό το θάλαμο καραντίνας, βρίσκεται ο Δημήτρης Λιγνάδης, τη στιγμή που το βούλευμα καταπέλτης του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο απορρίφθηκε η αίτηση ακυρότητας της προδικασίας, έχει προκαλέσει αίσθηση. Ο γνωστός σκηνοθέτης δεν έπεισε ανακρίτρια και εισαγγελέα και έτσι βρέθηκε από το Ζενίθ στο Ναδύρ και πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Η Λίνα Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, ανέλαβε την ευθύνη του επικοινωνιακού, όπως είπε, λάθους που έκανε στο χειρισμό της υπόθεσης, ενώ απάντησε πως η τοποθέτηση του Λιγνάδη στο Εθνικό Θέατρο ήταν δική της επιλογή. Να ξεκαθαρίσω για μια ακόμα φορά ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης ήταν δική μου επιλογή. Δική μου επιλογή. Τον επέλεξα αποκλειστικά με καλλιτεχνικά κριτήρια. Την ίδια ώρα που ο εντολέας του βρίσκεται στις φυλακές, ο Αλέξης Κούγιας εξαπέλυσε επίθεση κατά πάντων με νέα γραπτή του δήλωση αναφορικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη. Ο Αλέξης Κούγιας προαναγγέλει σειρά νομικών ενεργειών, ενώ χαρακτηρίζει ιδιαίτερα προκατηλημένη την ανακρίτρια της υπόθεσης, η οποία και διέταξε την προφυλάκηση του εντολέα του. Θα καταθέσω για πρώτη φορά στην καριέρα μου αναφορά στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά του εισαγγελέα που διενήργησε την προκαταρκτική εξέταση και δεν κάλεσε, όπως είχε νομική υποχρέωση, σε προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις στον εντολέα μου πριν του ασκήσει ποινική δίωξη. Επίσης, στη δήλωσή του αναφέρει ότι θα καταθέσει στο ΕΣΟΥΡΟΥ όλα τα στοιχεία από τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές, αναρτήσεις σε sites που επί εβδομάδες καταράκωσαν, όπως αναφέρει, το τεκμήριο αθωότητας του Δημήτρη Λιγνάδη, ενώ όπως λέει θα προβεί και σε μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση. Επιτέλους, αυτή η δικτατορία των ιδιαιτεροτήτων, όπου όποιος τολμά ακόμη και δικηγόρος που υπερασπίζεται Έλληνα πολίτη να αναφέρει τη λέξη ομοφιλόφιλος, αυτομάτως χαρακτηρίζεται ατιμόρυτα και ασχολίαστα ως ομοφοβικός και ρατσιστής, θα πρέπει να τελειώνει. Σίγουρα πάντως αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα αποκαλύψεων, καθώς όπως είχε αναφέρει στο δελτίο του Μέγκα ο δικηγόρος Γιάννης Βλάχος, που εκπροσωπεί έναν από τους καταγγέλλοντες, έχει ζητήσει την κατάσχεση των υπολογιστών και των κινητών του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Από την άλλη, ο Αλέξης Κούγιας έχει προαναγγείλει ότι θα προσφύγει και κατά της διάταξης της ανακρίτριας, με την οποία ο εντολέας του κρίθηκε προφυλακιστέως. Ο Αλέξης Κούγιας λοιπόν εξαπολύει βολές και εναντίον δικαστικών λειτουργών. Η Άννα Κανδύλη είναι μαζί μου. Τι λένε γι' αυτό οι δικαστές, Άννα? Κοίταξε, Ράνια, η απάντηση που δίδεται είναι η εξής, ότι έχουμε 9 διαφορετικούς δικαστικούς λειτουργούς που κατά περίπτωση αποφάνθηκαν για την ποινική δίωξη εις βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη, για την έκδοση εντάλματος και για την προφυλάκησή του. Λένε λοιπόν και οι 9 λάθος και οι 9 συνεννοημένοι, δεν γίνεται. Επίσης λένε και το εξής, ότι όσον αφορά σε αυτό το που λέει ο συνήγορος του Δημήτρη Λιγνάδη, ότι γιατί στην περίπτωσή του δεν εκλήθη να δώσει εξηγήσεις πριν του ασκηθεί η ποινική δίωξη, ενώ στην άλλη περίπτωση που έχει δικαιοσύνη με βιασμό, καταγγελόμενο βιασμό, επίσης από γνωστό ηθοποιό, εκεί γιατί κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις. Η απάντηση που δίδεται είναι η εξής, ότι έχουμε 2 διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, στην περίπτωση του Δημήτρη Λιγνάδη, είχαμε αρκετές καταγγελίες. Δεν είχαμε μία, όπως έχουμε στην προκειμένη περίπτωση. Και η περίπτωση η δεύτερη αφορά ενήλικους, δεν αφορά ανήλικους. Ωραία. Και απολογήθηκε, προφυλακίστηκε. Περιμένουμε άλλες δικαστικές εξελίξεις από εδώ και πέρα. Στην υπόθεση Λιγνάδη πάντα, γιατί τώρα είναι και άλλες υποθέσεις που μπορεί να ακολουθήσουν. Θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει και με τις άλλες υποθέσεις. Κοίταξε, η μόνη ανοιχτή έρευνα αυτή τη στιγμή που αφορά τον Δημήτρη Λιγνάδη, εκτός από αυτή που βρίσκεται βέβαια στην ανάκριση που προφυλακίστηκε για αυτήν, είναι όσον αφορά το Αρσάκιο. Όμως, πρέπει να πούμε το εξής, Ράνια. Πριν λίγες μέρες είχαμε τον κύριο Τσαρούχα, ο οποίος πήγε κάποιους φακέλους από καταγγελίες στο ΣΕΗ, στο Σωματείο των Ηθοποιών. Αύριο ο κύριος Τσαρούχας θα πάει και άλλους φακέλους. Στους προηγούμενους δεν είχαμε, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ, κάτι ποινικά αξιόλογο για τον κύριο Λιγνάδη. Να δούμε στους αυριανούς αν θα υπάρχει. Οι πληροφορίες τι λένε, ότι μπορεί να υπάρχει κάτι για τον κύριο Λιγνάδη? Θα δούμε. Μάλιστα.
Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Στο θάλαμο καραντίνας εξακολουθεί να κρατείται ο Δημήτρης Λιγνάδης στις φυλακές της Τρίπολης μαζί με άλλους δύο κρατούμενους. Πώς έχουν περάσει αυτές οι πρώτες ημέρες, θα μας πει τώρα η Κατερίνα Νόντα, αλλά και ποιες θα είναι στη συνέχεια οι συνθήκες κράτησής του. Ράνια, βρίσκεται για τέταρτη ημέρα στις φυλακές της Τρίπολης. Για την ώρα είναι ήρεμος, είναι ψύχρεμος, δείχνει ευχαριστημένος, να σου πω, από το κλίμα που επικρατεί. Μάλιστα, όπως δήλωσε στον Άλεξη Κούγια, περίμενε τα πράγματα να είναι πολύ χειρότερα. Mm-hmm. Βρίσκεται λοιπόν στον μοναδικό θάλαμο καραντίνας που υπάρχει στις φυλακές της Τρίπολης και βρίσκεται μαζί με άλλους δύο συγκρατούμενους του, νεοεισερχόμενους, με τους οποίους μάλιστα προαυλίζεται μαζί. Για την ώρα δεν έχουμε κάποιο απρόβλεπτο, δυσάρεστο γεγονός, ενώ κάποια επίθεση προς το πρόσωπο του κυρίου Λιγνάδη. Να θυμίσουμε εδώ, Ράνια, ότι στις φυλακές βρίσκονται καταδικασμένοι για σεξουαλικής φύσεως εγκλήματα ή για εγκλήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Πρόκειται για φυλακές τύπου Α, δηλαδή μιλάμε για θαλάμους και όχι για κοιλιά. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα περάσει το επταήμερο της καραντίνας, ο Δημήτρης Λιγνάδης θα μεταφερθεί σε έναν μεγάλο θάλαμο που θα βρίσκονται άλλοι 20 κρατούμενοι. Να σου πω εδώ ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα δεχτεί το πρώτο του επισκεπτήριο από τον αδερφό του Γιάννη, ο οποίος έχει υποβάλει αίτημα να τον δει. Μέχρι τώρα μιλάνε μόνο στο τηλέφωνο. Και τέλος, ο διευθυντής των φυλακών του ζήτησε να τον δει ψυχολόγος. Ο κύριος Λιγνάδης αρνήθηκε. Μάλιστα, Κατερίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Εν αναμονή της κρίσης των εισαγγελικών αρχών για την υπόθεση του βιασμού ενός 22χρονου το 2006 από τον ηθοποιό Νίκο Στραβοπόδη, ο γνωστός πρωταγωνιστής μίλησε για πρώτη φορά και έκανε λόγο για συνενετικό σεξ και όχι για βιασμό. Την ίδια στιγμή, ο δικηγόρος του ηθοποιού επισκέφθηκε την εισαγγελία για να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσης. Δηλώνοντας ότι δεν είναι βιαστής, ο Νίκος Στραβοπόδης μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος του Δημήτρη Άνθης. Σύμφωνα με το μηνυτή, ο ηθοποιός τον βίασε το 2006 στο διαμέρισμά του στο κέντρο της Αθήνας. Ο ηθοποιός αρνείται κατηγορηματικά το γεγονός και υποστηρίζει πως η ηλικία 20 ετών γνωρίστηκαν με το μηνυτή και συνευρέθηκαν συνενετικά ερωτικά. Αρνούμε την κατηγορία. Δεν βίασα ούτε τον Δημήτρη Άνθη, ούτε κάποιον άλλον ποτέ στη ζωή μου. Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε το 2004, όντως στο οποίο εγώ δούλευα μέχρι το Δεκέμβριο του 2004 για 3 μήνες. Με φλέρταρε, μία μέρα με περιμένει έτσι από το μαγαζί του. Αφού τελείωσε την εργασία μου, μου είπε αν θέλουμε να πάω μία βόλτα μαζί του. Πήγαμε σπίτι, τίποτα, μετά πήγαμε στο δωμάτιο. Ήταν ένα σεξ μεταξύ 20χρονων. Ο 37χρονος ηθοποιός υποστηρίζει ότι παρότι φοίτησε στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, με τον Δημήτρη Λιγνάδη συνεργάστηκαν μόνο για ένα διάστημα 7 μηνών από το 2007 μέχρι και σήμερα, παρότι παραδέχεται πως έκαναν παρέα. Εγώ με τον κύριο Λιγνάδη, όπως και άλλοι 200 ηθοποιοί και φοιτητές και ηθοποιοί κτλ., κάναμε παρέα γιατί τότε έθενε ένα νέο αέρα στη σκηνοθεσία του θεάτρου. Δεν ήμουν μαθητής του, έχω κάνει μόνο ένα σεμινάριο μαζί του το 2001. Εγώ με τον κύριο Λιγνάδη έχω συνεργαστεί συνολικά μέχρι το 2021, 7 μήνες. Ο δικηγόρος του ηθοποιού επισκέφτηκε την εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της υπόθεσης. Έχει δηλώσει ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώος σε κάθε τόνο, σε κάθε ένταση, με οποιοδήποτε τρόπο δηλαδή το έχει δηλώσει. Εγώ από τα στοιχεία που είδα ως συνήγορος υπεράσπισης και αυτά που προσκομίσαμε στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης, θεωρώ ότι όλοι οι ισχυρισμοί του εντολέα μου αποδεικνύονται. Η απόφαση των εισαγγελικών αρχών για τον ηθοποιό, αν δηλαδή θα του ασκηθεί δίωξη, η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο, εκ του συγκλονιστικού απρόπτου αναμένεται εντός της εβδομάδας.